Για πάμε να καλημερίσουμε και τον Κώστα Βασιλόπουλο στην παρέα μας. Κώστα, τι γίνεται, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Ναι. Τι γίνεται, όλα καλά? Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Ναι, καλά, ναι, καλά. Σήμερα θα είναι εκπομπή, λίγο, θα έχει μια σύνθεση διαφορετική. Φουλ επίθεση, φίλες και φίλοι. Εδώ με τον Κώστα Κούση, το πρώτο μέρος θα είμαστε παρέα. Διότι μετά το break θα μεταφερθούμε στην Τούμπα, εκεί όπου βρίσκεται ο Στέλιος Αναθωσιάδης, και θα μας μεταφέρει, Κώστα, φίλες και φίλοι, θα, έτσι, θα μας βάλει λίγο στο γυμνί για την συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει και αφορά την παρουσίαση των δύο εταιριών που θα αναλάβουν να τρέξουν το έργο της κατασκευής της νέας Τούμπας. Την Πόπθυμης δηλαδή, που θα είναι η εταιρεία που θα σχεδιάσει το νέο γήπεδο, και της Άλφο που θα είναι η εταιρεία που θα τρέξει την κατασκευή, τις αδειοδοτήσεις και όλα όσα αφορούν το πρακτικό κομμάτι της ανέγερσης του γηπέδου. Θα μας τα πει λίγο αργότερα αναλυτικά ο Στέλιος Αναθωσιάδης, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, την οποία θα μεταδώσει ζωντανά ο Λίμπερο σε όλους τους φίλους ακροατές. Θα είναι η παρουσίαση των κυρίων Μουτσάκη και Δημογιάννη, που εκπροσωπούν την ΠΑΕΠΑΟΚ, και εκπρόσωποι φυσικά των δύο εταιριών που, επαναλαμβάνω, θα ασχοληθούν κυρίως με το έργο. Υπόπτυμους με το σχεδιασμό και η Σάλφο με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Ένα σύνθετο θέμα, το οποίο θα αναλυθεί λίγο αργότερα εδώ στον Λίμπερο, για να γνωρίζει και ο κόσμος ποια είναι η διαδικασία. Έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία που μεταφέραμε. Μέχρι τις 31/8 υπόπτυμους πρέπει να καταθέσει στην ΠΑΕΠΑΟΚ σχέδια 3 ή 4 εναλλακτικά σχέδια, τα οποία θα εγκληθούν αφού δοθούν και σε κοινή θέα, σε φυλάδους δηλαδή του ΠΑΟΚ και στον Ρασιτέχνη ΠΑΟΚ, για να καταλήξει η ΠΑΕ, να καταλήξει μάλλον ο Ιδρύς Αντίδης, ο επενδυτής του έργου, στην τελική απόφαση, για να προχωρήσει η διαδικασία, να ξεκινήσει η αδειοδότηση, τα μνημόνια συνεργασίας με το Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Μακεδονίας, την ΕΙΑΣ, το Υπουργείο Πολιτισμού και όλους τους υπόλοιπους φορείς, που είναι πολλοί, όπως καταλαβαίνει κανείς, μιλάμε για ένα τεράστιο έργο. Η διαδικασία δεν είναι απλή, είναι αρκετά σύντομη. Ναι. Όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Σε αυτό το πρώτο μέρος να μείνουμε λίγο, Κώστα, στα ποδοσφαιρικά, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ναι. Καθώς σήμερα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη και η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά, στις 6.30 νομίζω, είναι η πρώτη προπόνηση της ομάδας, με αρκετές απουσίες, καθώς έχουμε τις αποχωρήσεις που όλοι ξέρουμε, του Πασχαλάκη, του Βαρέλα, του Κρέσπο, ενώ κανείς δεν μπορεί να πει, μάλλον σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι δεν θα είναι στην πρώτη, ο Κούρτιτς, ο Λίρατζης, ο Μιχάη και ο Ανδρίγια Ζίκοβιτς. Το ίδιο ισχύει και για τον ΣΒΑΜ και για τον Μπίσεσβαρ. Ο Μέν ΣΒΑΜ είναι στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο δεν έχει καταλήξει κάποια συμφωνία. Θα επιμείνω στην άποψη που εξέφρασα και τις προηγούμενες μέρες, νομίζω ότι δύσκολα θα βρεθεί η χρυσή τομή, και δεν είναι τόσο το οικονομικό όσο το γεγονός ότι ο Αυστριακός ζητά συμβόλαιο 2 ετών, που προσφέρει μόνο 1+1 με συγκεκριμένες οικονομικές αποδοχές, γεγονός που φαίνεται ότι δημιουργεί ένα χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών που θα οδηγήσει σε οριστικό διαζύγιο, φυσικά θα ανοίξει το δρόμο για την επιλογή ενός άλλου παίκτη για τη θέση του Στέφαν Σβάμπ. Αυτή είναι η ενημέρωση που προκύπτει από το ρεπορτάζ των δύο πλευρών. Πρέπει λίγο να περιμένουμε. Μέχρι σήμερα το βράδυ έχουν συμφωνήσει ΣΒΑΠ και ΠΑΟΚ να τελειώσει το θέμα είτε με ανανέωση, είτε με οριστική πάυση των διαπραγματεύσεων, διότι δεν θα υπάρχει χρυσή τομή. Και υπάρχει και η εκκρεμότητα με τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Και εκεί βλέπω μεγάλη διαφορά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, δεν την βλέπω εγώ, η οποία δεν ξέρω αν μπορεί να γεφυρωθεί. Δηλαδή οι πιθανότητες μη ανανέωσης τόσο του ΣΒΑΜ όσο και του Μπίσεσβαρ είναι μεγαλύτερες από τις πιθανότητες ανανέωσης των συμβολέων τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψει μια ανατροπή. Γιατί αυτά ξέρουμε καλά ότι είναι λίγο ρευστά. Ναι, σωστά. Ωστόσο αυτή τη στιγμή, ναι, λέω ότι και οι δύο είναι πιο μακριά στην Τούμπα από το να είναι κοντά σε μια ανανέωση των συμβολέων τους. Έτσι έχει η κατάσταση με τις δύο ανανεώσεις. Ο Βιερίνη έχει ήδη ανανεώσει. Ο Κρέσπο δεν ανανέωσε, ανακοινώθηκε από το ΑΠΟΕΛ.
Και χθες η ΠΑΕ προχώρησε στην ανανέωση του συμβολέου με τον Ζήφκο Ζήφκοβιτς για τους λόγους τους οποίους προαναφέραμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Θεωρούν ότι μπορεί να βοηθήσει την προσαρμογή του Κοτάρσκι, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα και θα ταξιδέψει κατευθείαν στην Ολλανδία. Δεν θα βρίσκεται ούτε σήμερα ούτε τις υπόλοιπες μέρες στις προπονήσεις που θα πραγματοποιεί ο ΠΑΟΚ εδώ στην Ελλάδα. Ο Ζήφκοβιτς λοιπόν ανανέωσε με αυτό το σκεπτικό. Δεν ξέρω, εγώ έχω ένα διαφορετικό σκεπτικό, αλλά οπωσδήποτε από τη στιγμή που Μπότο, Λουτσέσκου και η ιδιοκτησία συμφώνησαν, προχώρησαν στην ανανέωση προκειμένου να διατηρηθεί στην Τούμπα. Θεωρούν ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει συμβιβαστεί με την ιδέα ότι ο Κοτάρσκι έρχεται για να διεκδικήσει τη θέση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Θεωρούν ότι μπορεί να τον βοηθήσει και με την γλώσσα. Το βασικό σκεπτικό ήταν αυτό και με βάση αυτό προχώρησαν στην ανανέωση του συμβολέου του για 2 χρόνια, αλλά δεν είναι κλειστό διετές, είναι 1+1. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να κερδίσει ο Σέρβος goalkeeper συμβόλαιο και τον επόμενο χρόνο, δηλαδή χρονιά 23-24. Αυτά και για τον Ζήφκοβιτς. Τώρα, υπάρχει, Κώστα, υπάρχει πάντως... Βλέπω μεγάλη ένταση στα social media και τα λοιπά για τον παίκτη αυτόν, για τον Ζήφκοβιτς. Και το συζήτησα χθες και με τον Νίκο τον Μοσχοβίτη στην εκπομπή το απόγευμα. Έτσι, μεγάλη αντίδραση από τον κόσμο για την περίπτωση αυτή. Ο κόσμος περίμενε κάτι διαφορετικό. Περίμενε το και πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει στην απόκτηση 2 ποδοσφαιριστών, 2 τερματοφυλάκων, για να καλύψει τις θέσεις του Ζήφκοβιτς και του Πασχαλάκη. Και αυτό γιατί όσες φορές κλήθηκε ο Ζήφκοβιτς να υπερασπιστεί την αιστεία του ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι πήρε μεγάλο βαθμό, αντίθετα πήρε μικρό βαθμό, ναι. Και αυτό έχει δημιουργήσει έτσι μια συγκεκριμένη εικόνα. Ο κόσμος έχει την άποψή του, οι υπεύθυνοι πήραν μια απόφαση, νομίζω ότι εκεί κάπου το θέμα κλείνει, θα δούμε στην πορεία ποια, αν η απόφαση που ελήφθη ήταν σωστή ή αν θα μπορούσε να είχε ληφθεί μια καλύτερη απόφαση σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Προχωράμε στον Νέσμπερκ. Έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις με την Βαλερέγκα. Αυτό σημαίνει ότι, ότι απελευθερώνεται από το συμβόλαιό του με την ομάδα της Νορβηγίας. Είναι θέμα ημερών για ανακοίνωση του από τον ΠΑΟΚ και η άφηξή του στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσουν τα διαδικαστικά που αφορούν την υπογραφή των συμβολέων του, την παρουσίασή του και φυσικά τη συμμετοχή του στην πρώτη προπόνηση, κάτι που ενδεχομένως να γίνει εντός εβδομάδας και σίγουρα σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει πριν την αναχώρηση του ΠΑΟΚ για την Ολλανδία, εκεί όπου και θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ για τη νέα περίοδο. Αυτός είναι ένας πρώτος κύκλος, Κώστα, ναι, προσθήκων στο ρόστερ για τη νέα περίοδο και αμέσως θα ξεκινήσει η συζήτηση για τις επόμενες κινήσεις. Ο ΠΑΟΚ είναι γνωστό ότι διαπραγματεύεται με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ για την απόκτηση του Νάρεϊ. Είναι η πρώτη επιλογή του Ζωζέ Μπότο, ένας παίκτης που θεωρούν ότι μπορεί να κάνει καριέρα στην Τούμπα και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ προχωρά σε αγορά και όχι σε δανεισμό. Είναι πολύ κοντά οι δύο πλευρές. Υπάρχουν πολύ μικρές διαφορές στις διαπραγματεύσεις των τελευταίων ημερών, κάτι που μου δίνει το δικαίωμα να πω ότι εντός εβδομάδας μπορεί να έχουμε την οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Φορτούνα για την μετακόμιση του Νάρη, ο οποίος παρεμπιπτόντως να πω ότι έχει συμφωνήσει σε όλα με το ΠΑΟΚ, απλά κάποιες λεπτομέρειες δεν μπορούν να συζητηθούν από μακριά, θα συζητηθούν με την άφηξη του παρασκευαστή της Θεσσαλονίκη που θα συνοδεύεται και από το μάνατζέ του. Για τις λεπτομέρειες, γιατί ένα συμβόλαιο δεν είναι παίρνουμε αυτά τα χρήματα και προχωράμε, συμφωνούμε, οκ. Okay. Έχει και άλλες παραμέτρους, είναι τα πένια, τα ναι, είναι τα έξοδα που προκύπτουν για τις μετακινήσεις του, τη διαμονή του. Λεπτομέρειες οι οποίες όμως δεν μπορούν να χαλάσουν μια τέτοια μεταγραφή για έναν ποδοσφαιριστή που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική κίνηση και προσθήκη για τον ΠΑΟΚ. Και ο Νάσμπερκ και αυτός, ο Νάσμπερκ πρέπει να θεωρηθεί παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Νάρη είναι πολύ κοντά στο να θεωρηθεί ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ για τα επόμενα 3 χρόνια. Θα χρειαστούν λίγες μέρες ακόμη για να ολοκληρωθεί και αυτή η περίπτωση και να κλείσει το θέμα του ενός εξτρέμου. Και μετά να ανοίξουν οι υπόλοιπες συζητήσεις που αφορούν
τον αντικαταστάτη του ΣΒΑΜ, αν δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του, τον αντικαταστάτη του Βίσεσμπορ, αν δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του, και σίγουρα την απόκτηση ενός παίκτη, ενός αριστερού εξτρέμου, για τον οποίο η συζήτηση έχει ανοίξει. Είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ αναζητά ποδοσφαιριστή και ψάχνει λύσεις. Η βασική επιλογή είναι ο Κέιτα Μπαλντέ, ένας παίκτης που αγωνίζεται στην Κάλιαρη, ένα μεγάλο όνομα από το καμπιονάτο για τον ΠΑΟΚ. Έχει τα προβλήματά του και τις ιδιαιτερότητές του, γιατί η αρχική συζήτηση, Κώστα, ήταν να τον πάρει ο ΠΑΟΚ δανεικό από την Κάλιαρη για να τον προσθέσει στο ρόστερ για ένα χρόνο και να έχει μια οψιόν αγοράς. Ωστόσο, αυτή η συζήτηση μάλλον έμεινε στο περιθώριο, λόγω του ότι στην Κάλιαρη έχουν αποφάσισαν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που είχαν με τον ΠΑΟΚ να πουλήσουν τον παίκτη, να τον αφήσουν ελεύθερο τον παίκτη. Όχι όμως δωρεάν, να εισπράξουν ένα ποσό για να αφήσουν τον Μπαλντέ ελεύθερο και να αποφασίσει ο ίδιος που θα συνεχίσει την καριέρα του. Αυτό περιέπλεξε τα πράγματα και δημιούργησε μια σύγχυση και στον παίκτη και στον ΠΑΟΚ. Χωρίς ωστόσο να έχει πάψει ο ΠΑΟΚ να ενδιαφέρεται, να συζητά με τον ποδοσφαιριστή και να προσπαθεί να βρει μια φόρμουλα συζήτησης και με την Κάλιαρη. Ότι με άλλο τον παίρνω δανεικό και με τα κιλό το κόστος αγοράς του για τον επόμενο χρόνο, και άλλο πληρώνω άμεσα, ενώ είχα έναν άλλο οικονομικό προγραμματισμό και ένα άλλο οικονομικό πλάνο. Γι' αυτό και έχει μείνει κατά κάποιο τρόπο στάσιμο το θέμα του Κέιτα Μπαλντέ. Χθες μπήκε στη συζήτηση το όνομα του Δόνη, που απηχεί μέχρι ενός σημείου την πραγματικότητα. Είναι ένας παίκτης που έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ, εξετάστηκε ή εξετάζεται ακόμη από τον Μπότου ή δεν τον γνωρίζει, και τον Λουτσέσκου που επίσης δεν τον γνωρίζει. Δεν μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη, ούτε μπορώ να πω αν ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει σε συζήτηση με τον Δόνη και πειρέμψη για την απόκτησή του. Είναι ένα περίπλοκο, σύνθετο θέμα, για το οποίο θα χρειαστούν 1-24 ώρα να ξεκαθαρίσει και να έχουμε πλήρη εικόνα για το αν ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει ή όχι στην απόκτησή του. Ότι έχει προταθεί και ότι απασχόλησε είναι δεδομένο, και χωρίς αυτό παραλαμβάνω να σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει. Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πολλοί παίκτες έχουν προταθεί, κάποιοι έχουν απολυθεί στην βάση της πρότασης, κάποιοι άλλοι έχουν απασχολήσει για 1, 2, 3 μέρες και έχουν απολυθεί, κάποιοι άλλοι ακόμη απασχολούν τον ΠΑΟΚ. Αλλά ακόμη και τώρα που λέω ότι απασχολεί, δεν σημαίνει ότι θα προχωρήσει ο ΠΑΟΚ στην απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Αντίθετα, βλέπω πιο κοντά, πιο εφικτό το ενδεχόμενο απόκτησης του Κάργα. Αναφέρομαι στον στόπερ του Πάση Άννενα. Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Έχει μπει... Αυτό που του Πάση Άννενα έχει μπει κατά καλά στο στόχο του ΠΑΟΚ. Ίσως και μέσα στη μέρα να έχουμε την κατάθεση πρόταση στον Πάση Άννενα, την ελική κατάθεση πρόταση στον Πάση Άννενα, για να ανοίξει ο δρόμος της μετακίνησης του Κάργα στον ΠΑΟΚ. Γίνεται τελικό ότι ο παίκτης σαφώς και θα ήθελε να συνεχίσει στην Τούμπα. Ποιος δεν θα ήθελε να παίξει στον ΠΑΟΚ με όλα τα παρεπόμενα. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση στοχευμένη, σωστή, ένας παίκτης σε σωστή ηλικία, ένας Έλληνας, διότι αυτό που εδώ και μήνες λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από Έλληνες πλέον έχει γίνει αντιληπτό, διότι υπάρχει έλλειψη Ελλήνων παικτών, υπάρχει έλλειψη ποδοσφαιριστών για να συμπληρωθεί η λίστα στην Ευρώπη. Διότι δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίζει με ξένους. Υπάρχουν κάποια όρια σε ό,τι αφορά την λίστα που θα δηλώσει τον Αύγουστο στην UEFA για τον πρώτο κύκλο αγώνων, στους προκληματικούς δηλαδή του Conference League. Το πρόβλημα υπήρχε και πέρσι, φέτος είναι ακόμη πιο έντονο, Κώστα, διότι έχουμε και αποχωρήσεις, όπως είναι η αποχώρηση του Πασχαλάκη, που βγάζει εκτός έναν ποδοσφαιριστή από τη λίστα των Ελλήνων. Αυτός είναι και ο λόγος τώρα για να κάνω μια γέφυρα, που ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει την προετοιμασία του με τον Λάμπρου, να τσεκάρει τεχνική ηγεσία και ο Μπότα ενδεχομένως στην κατάσταση του νεαρού ποδοσφαιριστή, και να ληφθούν αποφάσεις στην συνέχεια, στη διάρκεια μάλλον της προετοιμασίας, για το τι μέλη γενέστε με τον Λάμπρου. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ
να ασχοληθεί και με άλλο Έλληνα ποδοσφαιριστή και με άλλο παίκτη, δηλαδή από την ελληνική αγορά, για τους ίδιους λόγους. Μπορεί να μην είναι βασική επιλογή, αλλά να είναι μια επιλογή που θα έχει τη δυνατότητα να παίξει στην ομάδα, να μπει στο rotation του ΠΑΟΚ. Όχι γιατί θα είναι καλύτερος από κάποιο ξένο, όλες αυτό να μπορώ να το αποκλείσω, αλλά γιατί χρειάζεται Έλληνες παίκτες για να συνειδηθεί η λίστα. Νομίζω ότι κάλυψα όλα τα σχέδια, αν δεν απαντήσει κάτι αναπάντητο. Πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι τα κάλυψες όλα πράγματι, και όσον αφορά αυτούς που είναι να έρθουν και όσον αφορά αυτούς που ενδιαφέρουν. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τελευταία στιγμή για τον Γκάργα, αλλά απάντησες, μας κάλυψες. Καμιά έκπληξη, τίποτα έτσι τελευταία στιγμή, σε αυτά που αρέσει τον κόσμο, λες να υπάρχει? Καλά, πολλά μπορεί να γίνουν. Λέω, πολλά μπορεί να γίνουν και να το εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα, αν έχουμε αντικατάσταση ΣΒΑΠ και Βίσης, θα πούμε ότι είναι καινούργια μεταγραφικά ονόματα στη συζήτηση. Ναι. Στη συζήτηση του καλοκαιριού. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορώ να πω οριστικά ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει αριστερό εξτρέμα, άρα μπορεί να μην είναι ούτε ο Μπαλντέ στο τέλος του, το Δόνης, και να είναι ένα άλλο όνομα. Και φυσικά, θεωρώ δεδομένο εγώ ότι κάποιοι παίκτες θα αποχωρήσουν. Και δεν αναφέρομαι στον Ντέιλερ και στον Μουρ, οι οποίοι δεν είναι στην ποδοσφαιρική εξίσωση, διότι ο ΠΑΟΚ θα έχει δύο εξτρέμ, ο Μουρ θα είναι τρίτος, ο ΠΑΟΚ έχει δύο δεξιά μπακ, οπότε ο Ντέιλερ είναι τρίτος. Μιλώ για άλλους παίκτες. Δεν μπορώ να αποκλείσω δηλαδή το ενδεχόμενο πώληση του Ζαμπά. Ναι. Μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο δελεαστικής πρότασης, για να είμαι ακριβής, για τον Ζαμπά. Δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο δελεαστικής πρότασης για τον Ντούγκλας, και δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο δελεαστικής πρότασης για τον Μιχάη. Τρεις. Και θα πω την ίδια φράση, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο δελεαστικής πρότασης για τον Τζόλακα. Υπάρχουν τέσσερις παίκτες, για τους οποίους υπάρχει κινητικότητα και ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Άρα, ανά πάση στιγμή, μπορεί ή για τον Μιχάη, ή για τον Ντούγκλας, ή για τον Ζαμπά, ή για τον Τζόλακ, να υπάρξει πρόταση. Στην ίδια περίπτωση, ο ΠΑΟΚ θα το συζητήσει, και αν υπάρξει αποχώρηση, εννοείται ότι θα υπάρξει αντικατάσταση προσθήκης στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις τώρα.